Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι όλων των περιοχών που χτυπήθηκαν από τον παγετό και τι χιονοπτώσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι χαμηλέ θερμοκρασίε που επικράτησαν άφησαν πίσω του πολλά μνοερήφια ειδικά νεογέννητα θύματα. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί κτηνοτρόφοι περιμένουν αυξήσει τόσο στι τιμέ του κρέατος και του γάλακτο, όσο και αθρώε εισαγωγέ από ξένε χώρε με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό το μικρό πόσο μηνών είναι το ζωάκι που έχετε εδώ και πώ το προστα από το κρύο. Αυτό είναι 4 με 5 ημερών τώρα. Ε, ζουν εδώ πέρα μέσα σε υπόστεγο με αρκετή στρομνή κάτω κτλ. Ζει με τη μάνα του όλο αυτό τον καιρό. Έτσι, τρώει γάλα όποτε θέλει αυτό, όποτε θεωρήσει ότι είναι καλό να φάει γάλα και έτσι είναι σωστό για να μπορέσει να επιβιώσει. Βέβαια με ότι ο πακετό δυστυχώ δεν τα βλέπει αυτά. Και αν μείνει λίγο νηστικό το βράδυ, το πρωί δεν θα το βρούμε σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι δύσκολο. Αυτά είναι τα πλάσματα του Θεού. Δυστυχώ τα στέλνει και τα παίρνει όπω θέλει. Στην περιοχή μα, ο ιδιοκτήτη τη φάρμα και Χαίδη, Σταύρο από τα Αμυσιανά, είναι έντονα προβληματισμένο αφού οι απώλειε άγγιξαν το 20 με 25%. Μάλιστα, όπω υποστηρίζει ο κύριο Κεχαίδη, από του φορεί και τον Ελγά, συναντά μία διαφορία, αφού δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό για να κάνει ελέγχου και διασταυρώσει στι απώλειε όλων των κτηνοτρόφων. Ήταν ένα πρόσμενο καιρικό φαινόμενο. Ο παγετό μα κυρίευσε. Τα ζώα δεν ήταν έτοιμα για κάτι τέτοιο, μπορώ να πω ότι ούτε και εμείς. Αν και υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, υπάρχουν τα υπόστεγα, υπάρχει η στρωμή στα ζώα μέσα, είναι καλοταϊσμένα, αλλά δυστυχώς με τον παγιτό δεν μπόρεσαμε να κάνουμε κάτι. Ή, τα φινο, το, ήταν πολύ ακραίο, πιάσαμε μείον 15, μείον 14 για πολύ καιρό. Τα μικρά που γεννιούνται ε, αυτές τις ημέρες είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να ε, αντέξουν σε αυτό το κρύο. Τα βοηθήσαμε όσο μπορέσαμε, αλλά δυστυχώ το πρόβλημα ήταν πολύ μεγάλο. Η απώλεια είναι τεράστια. Έχουν περάσει το 20% τη απώλεια των μικρών ζώων. Έχει εμφανιστεί το πρόβλημα και στα μεγάλα ζώα. Κάποια που ήταν λίγο πιο αδύναμα κτλ. Έχουν καταρρεύσει και αυτά. Βέβαια, αυτό έχει και συνέπειε παρακάτω. Δεν είναι μόνο η οικονομική καταστροφή η δική μου προσωπική, σαν κτηνοτρόφο. Οι συνέπειε είναι άλλε. Θα μειωθεί η παραγωγή των μικρών. Όχι μόνο σε μένα, σε όλα τα κοινοτροφικέ μονάδε. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει επιπτώσει στι τιμέ του κρέατο μεθαύριο. Το γάλα έχει σίγουρα χαμηλώσει λόγω των καιρικών φαινομένων. Το ίδιο και εκεί θα επηρεαστεί. Στην, στη χειρότερη περίπτωση, αυτό που θα την πληρώσει στο τέλο είναι ο καταναλωτή ο τελευταίο. Αυτό που θα ψωνίσει από το κρεοπολίο και αυτό που θα πάρει από το σούπερ μάρκετ το γάλα. Ε, οι τοπικέ ε, ε, ε κοινωνίε εδώ γύρω δεν ενδιαφέρονται για το θέμα. Δεν, δεν δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον. Δεν ζητούμε ε, σαν κτηνοτρόφοι να μα τασουν τα ζώα ή να μα αγοράσουν καινούριο ζωικό κεφάλαιο. Απλά να υπάρχει μια ε, στήριξη απέναντι σε εμά. Τι είναι αυτό, ό,τι πιο απλό υπάρχει. Ό,τι πιο απλό υπάρχει. Το αφήνουμε στα χέρια του. Ο Ελγά ψιλό αδιαφορεί. Περιμένουμε να έρθουν να τα ελέγξουν. Ε, ναι, μου είπαν ότι είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν έχουν ε, ε, του ε, ανθρώπου που χρειάζονται για να περάσουν από εδώ να τα, να τα δουν. Βέβαια, ε, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα ψώφια ε, ε, πολύ καιρό. Όσο είναι κρύο ο καιρό, θα κρατηθούν από εκεί και ύστερα. Δεν γίνεται να τα κρατήσουμε άλλο. Εδώ, στο, στο χωριό που βρίσκομαι εγώ, είναι τρει κοινοτροφικέ μονάδε. Ε, Μα συνέβη το 2003, αν θυμάμαι καλά, 2002-2003 που είχε κάνει ένα πολύ ε, κακό καιρό τότε. Είχε κρατήσει γύρω στι 30-34 ημέρε. Όχι ότι τώρα πάει και λιγότερο, έχουν πιάσει σχεδόν τι 20 μέρε τώρα. Ήταν τότε, ήταν και εκείνο πολύ άσχημο το, το θέμα. Το έχουμε ξαναζήσει δηλαδή. Το έχουμε ξαναζήσει. Όσον αφορά το αν υπάρξουν κινητοποιήσει για το θέμα, ο κ. Κεχαίδη υποστηρίζει ότι οι αγροκτηνοτρόφοι περιμένουν αποφάσει των ομοσπονδιών του. Σημειώνοντα ότι μόνο ενωμένοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Σε γενικέ γραμμέ, πάντω, τα νέα μέτρα που του αφορούν δυσκολεύουν πολύ τι αποφάσει νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τον κλάδο. Ε, Δυστυχώ η κτηνοτροφία είναι ε, ένα παράγοντα ο οποίο ε, ναι, μπορεί να κρατήσει μια οικογένεια. Βέβαια τώρα με τα νέα ε, συστήματα τη κυβέρνηση, με τα ασφαλιστικά και με τι ε, με, με εφορίε και όλα αυτά, εκεί λίγο δυσκολεύουν τα πράγματα. Βέβαια θα μείνουμε οι κτηνοτροφικέ πραγματικέ μονάδε πλέον. Δεν θα είναι η μονάδα που είχε κάποτε ο παππού μα ή ο προπαππού μα πέντε κατσίκε και έχει στάβλο μέσα. Πρέπει να γίνουμε επιχειρηματίε. Δυστυχώ εκεί βαδίζουμε. Πρέπει να πάμε με την Ευρώπη. Δεν γίνεται αλλιώ. Ε, ο κτηνοτρόφο έτσι κι αλλιώ είναι ε, πολύ δύσκολα. Οι παραγωγοί των καλαμποκιών και των σιτηρών θέλουν να ανεβάσουν τις τιμέ. Αυτό σημαίνει ότι και εμεί πρέπει να ανεβάσουμε τα μικρά. Αυτό σημαίνει ότι και ο καταναλωτή θα αγοράσει το, το, το κρέα είτε στο μικρό ζώο είτε στο μεγάλο ζώο από το εκάστοτε κρεοπολείο σε άλλε τιμέ. Οι μισθοί κατεβήκανε τα προβλήματα είναι τεράστια, βλέπετε πώς ε, ζούμε, δεν, ε, δεν υπάρχει από την, ε, από την πολιτεία αυτό το ναι, κάνε μια κτηνοτροφική μονάδα και εμείς είμαστε εδώ όσον αφορά τι, να σου φέρουμε το νερό, να σου φέρουμε το ρεύμα, να πάρεις μια διοδότηση για, την, ε, για το στάβλο σου. Αυτά δεν ισχύουν εδώ στην, στην περιοχή τη δικιά μας, φαντάζομαι στο 90% της Ελλάδος και είμαστε ακόμη με το, με το σύστημα του παππού μας το μόνο που κάνουμε είναι να ψηλώσουμε το στάβλο και να ρίξουμε δύο κιλά χειροκάτω για να μπορέσει να ζήσει πιο σωστά το ζώο.